Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Μετά την εξαγγελία για νομοθετική ρύθμιση του γαϊδουρινού γάλακτο, φαίνεται να έχει ανοίξει ο δρόμο για παραγωγή και διοχέτευση του προϊόντος στην κυπριακή αγορά. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια με επικεφαλή το λέκτορα του ΤΕΠΑΚ, Φώτη Παπαδήμα, τον οποίο φαγηλοξενούμε και σήμερα στο στούντιο του Σίγμα Λive. Καλώς ορίσατε, κύριε Παπαδήμα, στο Σίγμα πολύ. Αρχικά να μας πείτε για ποιο λόγο ξεκινήσατε αυτή την πρωτοβουλία και ποια θεωρείτε ότι είναι τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν. Ε, αρχικά να πούμε ότι ε, είχε ξεκινήσει η προσπάθεια μετά από προτροπή κάποιων συναδέλφων οι οποίοι βρίσκονται στα ΤΕΗ στη Λάρισα όπου είχαμε μια συνάντηση ε, και έχοντας υπόψη ότι στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει έρευνα για το θέμα περίπου πριν δύο χρόνια ε, και με κάποιες συγκυρίες, γιατί συνήθως υπάρχουν κάποιες συγκυρίες, ε, γνωριστήκαμε με, με άτομα στην Κύπρο που είχαν τη δυνατότητα να παράξουν το συγκεκριμένο γάλα ε, και θεωρήθηκε ότι είναι ένας νέος τομέας το οποίο, της γαλακτοκομίας, ε, άρα με αυτή την λογική ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε έτσι να γνωρίσουμε περισσότερο, καλύτερα, το γαϊδουρίνο γάλα. Ε, βασιστήκαμε σε υφιστάμενες μελέτες αρχικά, οι οποίες υπάρχουν σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κυριότερα στην Ιταλία, όπου τα τελευταία 10 με 15 χρόνια συστηματικά υπάρχει έρευνα, όχι από πολύ μεγάλα γκρουπς ερευνητικά, αλλά από αρκετά άτομα θα έλεγε, κάποιο που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Και έτσι βασιζόμενοι στα, στα αποτελέσματα ή τέλο πάντων στι ιδέε που φάνηκαν ότι υπάρχουν στα επιστημονικά ε, συνέδρια και τα λοιπά στι παρουσιάσει του. ξεκινήσαμε να ψάχνουμε κι εμεί ε, τι θα μπορούσε αν θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά παραδείγματο χάρη και το κυπριακό γάιδουρινο Γάλα. Άρα, ε, τα ωφέλη τώρα, για να έρθω στην ερώτησή σα, ναι. ε, ε, θα έλεγε κάποιο ότι είναι πολλαπλά. Ε, χρησιμοποιείται πολλέ φορέ για ως αντιαλλεργικό γάλα, θα λέγει κάποιος, σε παιδιά τα οποία έχει, έχουν διαγνωστεί με προβλήματα αλλεργίας στο γάλα το αγελαδινό. Ε, επίσης έχει χρησιμοποιηθεί σε παιδιά, σε νεογέννητα παιδιά, τα οποία για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν οι μαμάδες να θυλάσουν, άρα έχει δοθεί γάλα γαϊδουρινό. Όλα αυτά τα λέμε γιατί ακριβώ φαίνεται ότι το γάλα το γαϊδουρινό για λόγου που ακόμα του ερευνώνται γενικότερα έχει μεγάλη ομοιότητα με το μητρικό γάλα. Άρα δεν είναι μόνο η σύσταση του, η χημική του σύσταση, δηλαδή το λίπο, η πρωτενη, τα ολικά στερεά κτλ. Φαίνεται ότι έχει και άλλε ιδιότητε, κάποιε ομοιότητε, οι οποίε έχουν να κάνουν με το ορμονικό προφίλ και γενικότερα είναι, είναι, κάτω από το μικροσκόπιο τελεσποντέο, θα έλεγε κάποιο ερευνητική κοινότητα. Και συνεχώ υπάρχει ε, καινούρια έρευνα η οποία μα δείχνει τον δρόμο στον οποίο θέλουμε να, να, κινηθούμε. Άρα, θα έλεγαν κάποιο ότι έχει το κομμάτι εκείνο του, 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 ε, του γάλακτο που βοηθά ενάντια στι αλλεργίε. Mm. Και ε, εκτός εκτό από την κατανάλωση του, χρησιμοποιείται και στα καλλιντικά. Και θα έλεγαν κάποιο ότι στα καλλιντικά χρησιμοποιείται πολύ περισσότερα χρόνια από ότι... Παρά τη φαρμακευτική του ιδιότητα. Ναι, θα έλεγε κάποιο τη φαρμακευτική σε εισαγωγικά. Mm -hmm. ε, ναι, τα καλλιντικά χρησιμοποιούνται πολύ καιρό. Από τη Γαλλία έχει ξεκινήσει, στην Ολλανδία χρησιμοποιούνται. Ε, υπάρχει το ιστορικό με την Κλεοπάτρα mm -hmm. που έκανε μπάνιο σε γάλα γαϊδούρα. Πάντα... Γιατί έκανε καλό στο δέρμα. Ναι, ε, ακριβώ. Τώρα υπάρχουν λοιπόν συστατικά, είτε είναι οι βιταμίνε του, είτε είναι τα λιπαρά οξέα του γάλακτο του γάλα, το συγκεκριμένου που φαίνεται ότι ε, είναι θετικά, θετική επίδρασή τους και στο δέρμα. Ε, θα έλεγε κάποιο, ότι και από την έρευνα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και που σχεδιάζουμε να κάνουμε στους επόμενα, στο σύντομο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι η κατανάλωση του συγκεκριμένου γάλακτος βοηθά εκτός από τα άτομα που έχουν αλλεργικές αντιδράσεις σε γάλα, άλλο γάλα, π.χ. το αγελαδινό, φαίνεται να βοηθά και άτομα τα οποία έχουν αλλεργίε όπω ηρινίτιδα, ε, όπω ατοπική δερματίτιδα, α, όπου ακριβώ για λόγου που ακόμα πρέπει να του εξετάσουμε, φαίνεται ότι βελτιώνει ε, σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε δηλαδή παρακολουθήσει άτομα στην Κύπρο που καταναλώνουν το συγκεκριμένο γάλα σε συστηματική βάση ε, και. Έχουν μειωθεί τα συμπτώματα των αλλεργιών και σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους σε μεγάλο βαθμό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσω της κατανάλωσης δηλαδή να πιούνται αλλά ή δηλαδή, να το βάλουν τοπικά όχι. πάνω στη... Να το κατανάλωσουν. Mm -hmm. Δηλαδή με μια κατανάλωση του στυλ περίπου 60 ml την ημέρα παραδείγματος χάρη έχει... Μπορεί να βοηθήσει Μπορεί να, να βοηθήσει, ναι. Άρα μάλλον δρά επικουρικά σε ό,τι είναι αυτό το οποίο... Ε, Κάνει για να μπορέσει ο οργανισμό να αντεπεξέλθει. Ε, πιο παλιά χρησιμοποιούταν το γαϊδουρινό γάλα σε άτομα τα οποία είχαν α, α, παιδάκια περισσότερο που είχαν την ασθένεια του κοκκίτη. Ο κοκκίτης, πλέον εμβολιάζονται όλα τα παιδιά για το βακτήριο του κοκκίτη, ε, Ονομαζόταν και βήχα, ο συγκεκριμένο Βίχα, ο οποίο προέρχεται από συγκεκριμένο βακτήριο. Ε, παλιά λοιπόν, ρωτώντα τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε με το γάλα, ακούσαμε πολύ κόσμο ο οποίο έλεγε ότι ε, ναι και εγώ όταν ήμουν μικρό, η γιαγιά μου μου είχε δώσει και ναι. γάλα κτλ. Ε, και φαίνεται λοιπόν ότι ε, είτε το γάλα έχει κάποια συγκεκριμένη αντιβακτηριακή δράση στο συγκεκριμένο βακτήριο, αν και αυτό έχουμε κάνει κάποιε αναλύσει και δεν είναι τόσο θετικά τα αποτελέσματα, αλλά αυτό που δεν έχουμε εξετάσει είναι. Τι δίνει στον οργανισμό για να το βοηθήσει να αντεπεξέλθει. Ε, φαίνεται λοιπόν ότι το γάλαντο Γαϊδουρίνό έχει μεγάλη αξία, πρέπει όμως ακόμα να την ξεκλειδώσουμε. Δεν είμαστε να ακόμα... Να γίνουν κι άλλες έρευνες. Ναι, ναι, ναι. Τώρα όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, μέχρι ναι. σήμερα δεν υπήρχε κάτι. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Ε, δηλαδή μπορούμε να περιμένουμε ότι θα το δούμε στα ράφια, θα κυκλοφορήσει στην αγορά Μάλιστα. Η, η προσπάθεια λοιπόν ήταν ακριβώς για να μπορέσει ε, μία φάρμα, ένας επιχειρηματίας να ξεκινήσει να παράξει το συγκεκριμένο γάλα από τη στιγμή που δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο, θα έπρεπε να δημιουργηθεί. Ε, ακριβώς για να σταματήσουμε προσπάθειες οι οποίες θα ήταν παράνομες ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Ε, θα έλεγε κάποιο ότι ε, και με τι πρόσφατε ε, ανακοινώσεις ανακοινώσει των τύπων ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία και πάει καλά τέλο πάντων, είναι τώρα σε νομοτεχνικό από την κατάλαβα έλεγχο, ω συγκεκριμένη νομοθεσία. Ε, είμαστε σε θέση να πούμε ενώ, ότι σε σύντομο από ό,τι φαίνεται χρονικό διάστημα θα υπάρχει νομοθεσία. Τώρα, αν θα υπάρχει στα ράφια το συγκεκριμένο Προϊόν. Υπό τη μορφή γάλακτο ή άλλα προϊόντα που ναι. μα είπατε ότι μπορούν να θα γίνουν καλλιντικά. Ναι, καλλιντικά. Ή... Θα μπορούσε να γίνει σκόνη γάλακτο. Παρακολουθώντα στην Κύπρο, γίνεται αυτή τη στιγμή σκόνη γάλακτο. Ε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω συστατικό, ακόμα και σε σοκολάτε κτλ. Μπορεί να γίνει. Ε, θεωρώ ότι αν α, περάσει η νομοθεσία συγκεκριμένη, θα, μπορούν να, θα υπάρχει δυνατότητα να βρει στην αγορά ή σε συγκεκριμένα σημεία πώληση τα συγκεκριμένα προϊόντα. Απλώ να αναφέρουμε ότι το γάλα το συγκεκριμένο, λόγω του ότι η παραγωγή είναι πολύ μικρή, δεν περιμένει κάποιο ούτε να αντικαταστήσει κανένα άλλο γάλα, ούτε να γεμίσει η αγορά με τέτοιο. Είναι και αυξημένη τιμή, φανταζόμαι, επειδή σε άλλε χώρε έχουμε δει ότι έχει ε, μεγάλε διαφορέ. Τε... Ναι, πολύ, πολύ ακριβά, πολύ μέχρι ακριβά. και 50 ευρώ το λίτρο, 100 σε χώρε. Ναι, εντάξει, είναι ακριβώ επειδή υπάρχει αυτό το θέμα τη ζήτηση, το πόσο να το βάλουμε σε εισαγωγικά, τρέντι είναι το συγκεκριμένο ε, γάλα. Άρα δεν θα έλεγα ότι στην ουσία είναι αντιπροσωπευτικό οι τιμέ τούτε. Ναι. Ε, ε, ξεκινά στην Ελλάδα, νομίζω κάπου εκεί στα 40-50 ευρώ. Άρα, όπω και να έχει το θέμα, το γάλα αυτό. Θα πρέπει να το δούμε και να το φανταστούμε ως ένα προϊόν το οποίο έχει κάποια συγκεκριμένη δράση και είναι για συγκεκριμένο λόγο, σκοπό, σκοπό σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού με διατροφικές ανάγκες. Δεν είναι για όλους δηλαδή. Δεν είναι. Είναι για όλους με την έννοια ότι κάποιο ο οποίο παίρνει το γάλα, συγκεκριμένο θα μπορούσε να αυξήσει τα αντίσωματά του. Θα μπορούσε, πιθανόν λέμε τώρα, ε, άμα τα... Ε, αποδείξουμε όλα αυτά, θα είμαστε ακόμα, άρα είμαστε στη διαδικασία. Θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσε κάποιο να καταναλώνει λόγω του κόστου καθημερινά. καθημερινά. Άρα, παιδάκια όμω, ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένε ανάγκε, ε, χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή το γάλα με αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Και είμαστε στη διαδικασία να φτιάξουμε κλινικέ μελέτε με άτομα τα οποία έχουν αλλεργικά προβλήματα, πιθανόν θα πάμε σε ενήλικες, για να αποδείξουμε την, τα ευεργετικά συστατικά ή τέλος πάντων το τι, μπορεί, τι, καλό μπορεί να μας δώσει στο συγκεκριμένο γάλα. Ξεκάθαρο. Να περάσουμε και στην τελευταία ερώτηση τώρα. Το Μάρτιο του 2015 θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό ένα διεθνές συμπόσιο γαλακτός. Πού αποσκοπεί το συγκεκριμένο συνέδριο, θα συζητηθεί το εν λόγω θέμα. Ε, να αναφέρουμε επί την ευκαιρία ότι το συγκεκριμένο συνέδριο α, ανήκει, ε, η, η συνδιοργάνωση είναι στο ο, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Εθνική Επιτροπή Γάλακτος, Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή Γάλακτος. Μέχρι πρόσφατα ήταν ο Οργανισμός Γάλακτος, ο οποίος έχει διαλυθεί πρόσφατα, τώρα είναι ε, το Υπουργείο Γεωργίας. Είναι ε, συνέδριο διεθνές του International Dairy Federation, είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Γάλακτο το συγκεκριμένο συνέδριο γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια και έχει ως θέμα γάλα, οτιδήποτε γάλα εκτός από αγελαδινό γάλα. Άρα και έγινο και πρόβιο και θα έχουμε λοιπόν και παρουσιάσεις και για το γαϊδουρινό και για το γάλα της Καμήλας από συνάδελφους στην Αίγυπτο. Άρα ε, ο στόχος του είναι ένα καθαρά επιστημονικό συνέδριο, καθαρά επιστημονικό συνέδριο. Ο στόχος λοιπόν του συνεδρίου είναι να αναδείξει την έρευνα η οποία επιτελείται τα τελευταία χρόνια στα θέματα της γαλακτοκομία, της τεχνολογίας των γαλακτοκομικών προϊόντων και θα υπάρχει σίγουρα και πολλές παρουσιάσεις για το γαϊδουρινό γάλα. Γιατί είμαστε ένα γκρουπ ερευνητών, διάφορες χώρες, όπου έχουμε ξεκινήσει τώρα ένα, μια συνεργασία ακριβώς για να αναδείξουμε το γάλα, το, το γαϊδουρινό. Θέλουμε έρευνα, θέλουμε χρόνο. Είμαστε όμως στο σωστό δρόμο. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τη συνέντευξη και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια με το έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.